στην κυρία Αγγελική Γκουζιούτα, η οποία είναι επιμελήτρια στον Άσιο, η οποία θα μας μιλήσει για την πνευμονική υπέρταση και την καρδιακή μεταμόσχευση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας, εκλεκτή συνάδελφε, εκλεκτό Προεδρείο. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση και να προχωρήσουμε άμεσα στην τελευταία διάλεξη για σήμερα. Ο επιπολασμός της καρδιακής ανεπάρκειας αυξάνει όσο αυξάνει ο γενικός πληθυσμός. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα στην μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην θεραπεία για την καρδιακή ανεπάρκεια. Οι ασθενείς μας ζουν πολύ περισσότερο, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ περισσότερους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Με τον ευρύ όρο προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια, περιγράφουμε ένα κλινικό σύνδρομο το οποίο έχει πολλά συμπτώματα τα οποία επιμένουν και συνεχώς επιδεινώνονται, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της λειτουργικότητας της καρδιάς, παρότι ο ασθενής παίρνει όλα τα φάρμακα τα οποία προτείνουν οι κατευθυντήριες οδηγίες. Τις περισσότερες φορές ο ορισμός είναι κυρίως κλινικός και αυτό έχει να κάνει σχέση με τον ασθενή τον οποίο βλέπουμε μπροστά μας ή ο ασθενής ο οποίος φτάνει στα κέντρα τα οποία ασχολούνται με την προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια. Προσπαθήσαμε πριν από 2 χρόνια να ορίσουμε την καρδιακή ανεπάρκεια προχωρημένη και κυρίως να ορίσουμε τις θεραπείες και πώς θα βοηθήσουμε πολύ περισσότερο αυτούς τους ασθενείς. Όταν οι ασθενείς αυτοί έρχονται σε ένα εξειδικευμένο κέντρο, θα πρέπει πάντοτε να δούμε αν υπάρχουν αίτια αναστρέψιμα της καρδιακής ανεπάρκειας και κυρίως να αποκλείσουμε αίτια όπως ο ασθενής μπορεί να χρειάζεται επανεμάτωση, να έχει πολυβαλβιδοπάθεια, να έχει αρρυθμίες οι οποίες μπορεί να θεραπευθούν. Κάποιες φορές στο δικό μας κέντρο έρχεται ασθενής να κάνει προμεταμοσχευτικό έλεγχο και δυστυχώς δεν έχει απεινιδωτή και μπορεί να πληρεί και τα κριτήρια για να βάλει αμφικοιλιακό απεινιδωτή. Όταν λοιπόν οι ασθενείς αυτοί είναι υποψήφοι για τις προχωρημένες θεραπείες της καρδιακής ανεπάρκειας, τις περισσότερες φορές διενεργείται ο προμεταμοσχευτικός έλεγχος, προκειμένου να δούμε αν υπάρχουν αντενδείξεις. Και αυτό γιατί το κάνουμε, γιατί οι ασθενείς που πρέπει να οδηγηθούν στην καρδιακή μεταμόσχευση, που είναι η gold standard θεραπεία για την καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου, θα διεκδικήσουν έναν από τους δυνητικούς δότες. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο λόγω της ένδειας των δοτών. Και όπως βλέπετε εδώ, οι περισσότερες διεθνώς πραγματοποιούνται περίπου στις 5.000 μεταμοσχεύσεις το έτος, με λίγο λιγότερο αυτές της καρδιάς και πνεύμονα και οριακά λιγότερες όσον αφορά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Εδώ βλέπετε χαρακτηριστικά πόσες μεταμόσχευσεις πραγματοποιούνται στην Βόρεια Αμερική και στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό που έχουμε καταφέρει πολύ τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι ασθενείς μας με καρδιακή μεταμόσχευση ζουν πολύ περισσότερο, όπως επίσης τα τελευταία χρόνια έχει ξεπεραστεί αυτό που λέγαμε ότι ο μέσος όρος είναι 11,9 χρόνια, μπορεί σε κάποιες φορές να ξεπεράσει και τα 14 χρόνια. Στο δικό μας πρόγραμμα έχουμε ασθενή ο οποίος ζει πάνω από 25 χρόνια μεταμοσχευμένος. Τι γίνεται λοιπόν όταν έρχονται αυτοί οι ασθενείς για να αξιολογηθούν? Αυτό το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και είναι το κλινικό εργαλείο για τον καρδιολόγο της καρδιακής ανεπάρκειας είναι η διενέργεια του δεξιού καθετηριασμού. Ο δεξιός καθετηριασμός πρέπει να πραγματοποιείται σε όλους τους ενήλικες υποψηφίους, οι οποίοι προετοιμάζονται για την ένταξή τους στη λίστα για μεταμόσχευση καρδιάς και είναι η μοναδική εξέταση που έχει μια πολύ μεγάλη περιοδικότητα μέχρι τη μεταμόσχευση. Συνήθως τον πραγματοποιούμε σε ασθενείς οι οποίοι είναι σταθεροί και δεν βρίσκουμε πολύ ψηλές πιέσεις, όπως θα εξηγήσουμε στην πορεία, κάθε 6 μήνες, ή μπορεί σε κάποιους οι οποίοι είναι οριακοί ή έχουμε δει πιέσεις οι οποίες είναι αρκετά ψηλές την πρώτη φορά, να τον κάνουμε κάθε 3 μήνες, ή κάποιες φορές όταν ο ασθενής έρχεται με επιδείνωση της κλινικής του εικόνας και πρέπει οπωσδήποτε να αξιολογηθεί, μπορεί να γίνει λίγο γρηγορότερα. Καθώς επίσης μπορεί να γίνει λίγο γρηγορότερα και αν ο ασθενής αυτός, ο οποίος έχει ενταχθεί στη λίστα, είναι υποψήφιος για μεταμόσχευση και το βράδυ της μεταμόσχευσης θα χρειαστεί η ομάδα να πάρει αποφάσεις για το αν αυτός είναι κατάλληλος ακόμα προκειμένου να υποβληθεί σε καρδιακή μεταμόσχευση. Τις περισσότερες φορές μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε κάποια πρόκληση μέσα στο αιμοδυναμικό εργαστήριο, αν οι πιέσεις δεν είναι ικανοποιητικές. Όπως παραδείγματος χάρη, αν έχουμε μια συστολική πίεση πάνω από 50 μμ στήλη σιδηραργύρου, ή η διαπνευμονική κλίση πίεσης μπορεί να είναι πάνω από 15, ή οι πνευμονικές αγκιακές αντιστάσεις να είναι πάνω από 3 good units, όταν ο ασθενής μας έχει μια πίεση
πάνω από 85 μιλιμέτρη τη στήλη υδραυλίου συστηματική. Και τι εννοούμε διαπνευμονική κλίση πίεση? Η διαπνευμονική κλίση πίεση, ή το λεγόμενο TPG, Transpulmonary Gradient, είναι η διαφορά τη μέση πνευμονική πίεση από τη μέση τιμή ενσφήνουση. Ως ειδικευόμενοι, και είναι και μάλιστα και στην αίθουσα ο διευθυντής μου, ο κ. Αδαμόπουλος, συνηθίζαμε να το κάνουμε αυτό παλαιότερα, να κάνουμε δηλαδή τις προκλήσεις. Τα τελευταία χρόνια όμως δεν έχουμε πολύ μεγάλη επιτυχία σε αυτό και πολλές φορές ο ασθενής οδηγείται κατευθείαν στη μονάδα έχοντας το Swan Ganz καθετήρα, προκειμένου να κάνουμε προκλήσεις με ινότροπα, να τον φτιάξουμε καλύτερα ή αγκιοδραστικές ουσίες. Έχω να σας δώσω το παράδειγμα μιας ασθενούς, η οποία καθετηριάστηκε την περασμένη εβδομάδα, ηλικίας 55 ετών, με διατατική μυοκαρδιοπάθεια. Ο πρόθος της δεξίας καθετηριασμός ήταν και ο πρώτος δεξιός καθετηριασμός για να δούμε αν είναι κατάλληλη η ένταξη στη λίστα. Όπως βλέπετε εδώ, το TPG της είναι 15, αλλά οι πνευμονικές αγκιακές αντιστάσεις είναι πάνω από 5,6 good units. Επομένως, σε αυτή την ασθενή θα προτείνουμε την πρόκληση με τα ινότροπα και θα την επαναξιολογήσουμε. Αν όμως αποτύχει η πρόκληση με τα ινότροπα, παρετούμεθα? Όχι. Έχουμε στη διάθεσή μας την ενταορτική αντλία για να προσπαθήσουμε να κάνουμε καλύτερη αποφόρτιση της αριστερής κοιλίας, όπως επίσης να χρησιμοποιήσουμε και άλλου είδους παράγοντες, ινότροπα. Και αν αποτύχουν και όλα αυτά, ή αν δούμε ότι ο ασθενής παρουσιάζει κάποιο είδους βελτίωση, αλλά δεν είναι ικανοποιητική, τότε η εμφύτευση συσκευής υποστήριξης της αριστερής κυκλοφορίας μπορεί να γίνει ως γέφυρα για υποψηφιότητα για τον ασθενή που είναι υποψήφιος για μεταμόσχευση. Δεν θα μείνω στον ορισμό τον αιμοδυναμικό της πνευμονικής υπέρταξης, ο οποίος αναλύθηκε από συναδέλφους. Απλώς η δική μας ομάδα, οι καρδιολόγοι, δηλαδή καρδιακής ανεπάρκειας και μεταμοσχεύσεων, ασχολείται με την μεμονωμένη post-capillary πνευμονική υπέρταση, η οποία ορίζεται ως μέση πνευμονική πίεση πάνω από 20 μιλιμέτρη στήλη υδραργύρου, μέση ενσφήνωση πάνω από 15 και PVR μικρότερο των 3 good units. Τι είναι πιο σημαντικό, η μέση πνευμονική πίεση ή πνευμονικές αγκιακές αντιστάσεις? Πάντοτε, στο δικό μας πρόγραμμα, πριν δικαιωθούμε από τις δημοσιεύσεις, ποντάραμε πάντοτε στις πνευμονικές αγκιακές αντιστάσεις. Και αυτό μας είχε δείξει ότι οι ασθενείς οι οποίοι πήγαιναν με οριακές πνευμονικές αγκιακές αντιστάσεις είχαν μεγαλύτερες επιπλοκές και δυστυχώς κάποιες φορές και αυξημένη θνητότητα. Και εδώ το βλέπουμε επίσης ότι για κάθε good units που αυξάνει, βλέπουμε ότι αυξάνει και η πιθανότητα μεγαλύτερης θνητότητας και θνησιμότητας. Χρησιμοποιούμε φάρμακα στους ασθενείς που είναι υποψήφιοι για μεταμόσχευση? Ναι, χρησιμοποιούμε. Αν και πολλές φορές είναι off-label η χρήση αυτών των φαρμάκων. Και εδώ βλέπετε λοιπόν ότι σε μία μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε από το group του De Groot, οι ασθενείς οι οποίοι είχαν PVR κάτω από 3 good units και πήραν σιλντεναφίλη, στο τέλος της μελέτης ήταν όλοι καλά και ζωντανοί, ανεξάρτητα αν ήταν σε λίστα για μεταμόσχευση ή μεταμοσχεύθηκα, συγκριτικά με ένα 44% που είχε πάνω από 3 good units και πήραν και αυτοί σιλντεναφίλη. Είναι η συσκευή υποστήριξης της αριστερής κυκλοφορίας θεραπεία για την πνευμονική υπέρταξη τύπου 2? Ναι, όπως δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Μειώνει και την πίεση ενσφήνωσης, μειώνει και το TPG, μειώνει και τη μέση πνευμονική πίεση, μειώνει και τις πνευμονικές αγκιακές αντιστάσεις. Επίσης, είναι θεραπεία για την, αυτή που λέγαμε στην αρχή, ότι είναι fixed πνευμονική πίεση. Φάνηκε λοιπόν ότι αυτοί που ξεκινούσαν με LVAD και είχαν πολύ ψηλές πνευμονικές πιέσεις, που δεν καταλάβαιναν, ας μου επιτραπεί ο όρος, τη θεραπεία, στο τέλος φάνηκε ότι δεν είχαν ιδιαίτερη θνητότητα μετά τη μεταμόσχευση σε αυτούς οι οποίοι φτάσανε χωρίς πνευμονική υπέρταση. Η εμπειρία του κέντρου μας. Τα τελευταία χρόνια, όπως είπε προηγουμένως και ο διευθυντής μου στο δορυφορικό, στην δική του διάλεξη, προσπαθούμε πολύ να αξιολογούμε τους ασθενείς γρηγορότερα, ώστε να υποστηριχθούν με συσκευές υποστήριξης της αριστερής κυκλοφορίας και όχι με διπλές συσκευές ή να μην είναι κατάλληλοι ούτε για μηχανική υποστήριξη ούτε για μεταμόσχευση. Με αποτέλεσμα, σε 53 ασθενείς οι οποίοι είχαν οριακές πιέσεις ή ήταν αυτό που λέμε προς το παρόν ακατάλληλοι για ένταξη στη λίστα για μεταμόσχευση, τους υποστηρίξαμε με σιλντεναφίλη και με LVAD. Και λοιπόν διαπιστώσαμε ότι ο πρώτος δεξής καθετηριασμός που πραγματοποιήθηκε τρεις μήνες μετά την εμφύτευση του VAD σε συνδυασμό με σιλντεναφίλη, αλλά και τη στιγμή που ήταν υποψήφιοι για μεταμόσχευση, είχε πανηγυρικά αποτελέσματα με μείωση και των PVR και πριν και μετά την μεταμόσχευση.
απαλλασσόμεθα ποτέ από την πνευμονική υπέρταση. Δυστυχώς, κάποιες φορές και μετά την καρδιακή μεταμόσχευση είναι ένας εφιάλτης και για τον πρώτο δεξί καθετηριασμό που θα πραγματοποιηθεί στο αιμοδυναμικό ή ακόμα χειρότερα κάποιες φορές όταν ο ασθενής έχει φτάσει να κάνει μεταμόσχευση και έχει πολύ καλές πιέσεις και βλέπουμε μια δυσπραγία της δεξιάς κοιλίας μέσα στο χειρουργείο. Στη δεύτερη περίπτωση, πάντοτε έχουμε στην διάθεσή μας πολλά όπλα και δεν παρετούμεθα. Απλώς ο ασθενής μπορεί να έχει μεγαλύτερη ταλαιπωρία στην καρδιοχειρουργική μονάδα ή μπορεί στη συνέχεια να έχει λίγο ψηλότερη πνευμονική πίεση. Πολλές φορές αστειεύονται οι χειρουργοί με την έννοια ότι λένε αν κρατήσω τη δεξιά κοιλία του λήπτη και του βάλω και την καρδιά με τη δεξιά κοιλία και του δότη θα είναι πολύ καλύτερα. Αυτό πραγματοποιήθηκε πειραματικά και φάνηκε ότι επειδή είναι συνηθισμένη να αντέχει σε πολύ μεγαλύτερες πιέσεις, φάνηκε ότι τα πήγε πολύ καλύτερα. Τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι η καρδιακή μεταμόσχευση παραμένει η θεραπεία gold standard για επιλεγμένους ασθενείς. Έχει δείξει ότι έχει φοβερά αποτελέσματα στην ποιότητα ζωής, στο λειτουργικό στάτους, στην μακροχρόνια ζωή, συγκρινόμενη με τη συμβατική θεραπεία. Ένας χρόνος μετά την καρδιακή μεταμόσχευση, οι ασθενείς ζουν τουλάχιστον πάνω από 90%, με μία μέσια επιβίωση, όπως σας είπα πριν, που από 12,2 φτάνει σε ορισμένες σειρές και 14,2 χρόνια. Επιμένω στη σωστή επιλογή των ασθενών, προκειμένου να πετύχουμε τα πολύ καλά μεταμοσχευτικά αποτελέσματα. Η ένδυα των δοτών μας περιορίζει για τις καρδιακές μεταμοσχεύσεις, τις οποίες μπορούμε να πραγματοποιήσουμε ετησίως. Η πνευμονική πέρταση μπορεί να είναι ένας πιθανός φραγμός, μια πιθανή μπαριέρα στην καρδιακή μεταμόσχευση. Αν είναι απαγορευτική η πνευμονική πέρταση, οι συσκευές υποστήριξης της αριστερής κυκλοφορίας είναι εδώ, σαν γέφυρα για υποψηφιότητα και σαν γέφυρα προς μεταμόσχευση, σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή, η οποία μπορεί να ομαλοποιήσει την πνευμονική υπέρταση και να έχει το ίδιο αποδεκτά καλά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ.